Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε στην Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη. Πρώτη φορά, βεβαίω, ω Πρόεδρο του ΣΥΡΖΑ. Ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μα, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ για την υποδοχή. Κύριε Πρόεδρε, ε, θέλω να μπούμε κατευθείαν σTA, στα βαθιά τη πολιτική. Και διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή το άρθρο που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών. Και μου φάνηκε διαβάζοντά το πως θέλατε να στείλετε κάποια πολιτικά μηνύματα. Σε ποιου και γιατί λίγες μέρες πριν της ευρωεκλογίας. Υπάρχει μια διαδικασία προεκλογική, η οποία έχει προκύψει μετά από πολλές μεταβολές στον προεδρικό χώρο, mm -hmm. με ένα κλίμα του πώς θα ενωθούν οι προεδρικές δυνάμεις yeah. απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη κτλ. κτλ, κτλ. Επειδή ξέρω ότι πάρα πολλά θα γραφτούν και μέχρι τις εκλογές και μετά τις ευρωεκλογές, <Και> θεώρησε σκόπιμο να εξηγήσω με διαφάνεια στον, στον κόσμο τι έχω στο μυαλό μου. Τι πραγματικά σκοπεύω να κάνω και πόσο αυτό συνάδει με όσα έχω ήδη κάνει <Και> ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής. Δεν έχω κρύψει ποτέ ε, την ε, πρόθεσή μου το μόνο ε, ε, οικονομικά ανεξάρτητο κόμμα της χώρας, <Και> Να, από τα μεγάλα κόμματα τέλο πάντων, να μπορεί να γίνει η δημοκρατική παράταξη της χώρας. Η παράτεξη η οποία με σύγχρονη αριστερή πολιτική θα ενώσει όλη την κέντροριστερά. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που θα κάνουμε. Προφανώς πρέπει να υπάρξουν mm -hmm. και δομικές αλλογές yeah. στο οργανόγραμμα, στα όργανα, στις διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ στο επερχόμενο καταστατικό συνέδριο το φθινόπωρο και σε εκείνο το συνέδριο θα επιθυμούσαν να υπήρχε μια πλατιά λαϊκή βάση στην οποία να συμμετάσχουν και συμπολίτε μας προοδευτικοί mm. και από άλλους χώρου ή και από την αποχή. Ναι. Διότι πάρα πολλοί συμπολίτε mm. μας που απήχαν για πρώτη φορά βλέπουν τώρα ότι κάτι πάει να γίνει κάτι διαφορετικά. Αντω κάτι... έχετε ξεκαθαρίσει πω δεν απευθύνεστε σε πολιτικού αρχηγού, Δεν θα το κάνετε. Όχι, γιατί κατευθείαν στο, στο, στον πολίτη να συστηθούν υπάρχουνε... γύρω από τον πόλο τη κεντροαριστερά. Σωστά. Αλλά θα απευθυνθώ και σε στελέχη να. άλλων χώρων που πιστεύω πολύ απλά ότι τα χνότα μα ταιριάζουν. Ότι σε ένα άλλο σενάριο θα μπορούσαμε, θα μπορούσαμε να είμαστε στον ίδιο χώρο ή στο ίδιο κόμμα. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχουν ουσιαστικέ φιλοσοφικέ ιδεολογικέ διαφορέ και απλά είναι ένα ε, σημείο αφετηρία των δηλαδή, καθένα κομματικά. Ε, Προφανώ αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιληθεί προ το καλό όλη τη κοινωνία. Πάντω, κύριε μας. Κασελάκη, ε, νιώθετε. Γιατί αυτό είναι κάτι που είναι μετά, για, για μετά τι ε, ευρωεκλογέ κυρίω. Όπω και αυτό που γράψετε μέσα, ήρθα για να μείνω. Νιώθετε, κύριε Πρόεδρε, ότι κάποιοι σα περιμένουν στη γωνία το βράδυ τη 9η Ιουνίου. Κάποιο με περιμένει στη γωνία κάθε μέρα που ξυπνάω. Ε, άρα ναι. αυτό δεν είναι ναι. κάτι ναι. το οποίο ναι. εκπλήσει κανέναν. Ε, αλλά το θέμα δεν είναι ποιο και πια ή ποια με περιμένει στη γωνία, το θέμα να. είναι πώ θα να. αλλάξουμε τη χώρα μα για την πρόοδο. Και απευθύνομαι λοιπόν σε όλο τον προεκλογικό κόσμο και του λέω ξεκάθαρα: λέω στον κόσμο αυτό, λέω ότι εάν στηρίξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να πάρει ένα πολύ καλό ποσοστό, να είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε κοντίνει επιτέλου ναι. την αλαζονία του 41%, εμεί δεν θα είμαστε αλαζόνε στην άλλη μεριά των εκλογών, θα ανοίξουμε τι πόρτε μα, θα είναι μια μεγάλη αγκαλιά. Και με αξιοκρατία θα αγκαλιάσουμε νέα μέλη, νέα, στελο... νέα στελέχη σώτημα. Αναφερθήκατε, ουσιαστικά περιγράψατε τον στόχο των εκλογών να, να υπάρξει ένα κοινωνικό μήνυμα, ένα πολιτικό μήνυμα αφού έχει κάλπη προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυβέρνηση και το ποσοστό των τελευταίων εκλογών. Και επίσης αυτό... πέρα από αυτό, ναι. μετράει και για την Ευρώπη αυτή η εκλογή. Δηλαδή έχουμε μια Ευρώπη ναι, ναι, στην τώρα οποία... Πήγαινε, η οποία ναι. έχει καταδικάσει την Ελλάδα. Στο κράτο δικαίου. Mm -hmm. Ερευνά αυτή τη στιγμή 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σπατάλι σε ψηφιακά έργα, με απευθεία αναθέσει, σε 600 έργα, σε 10 εταιρείε. Αυτό ερευνά αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επίση, ερευνά το έγκλημα των τεμπών, yeah. το οποίο αυτή τη στιγμή για κάποιο λόγο δεν παρουσιάζεται στι τηλεοράσει και στα μέσα ενημέρωση, εάν, εάν και έχουμε εξελίξει mm -hmm. για το φορτίο τη εμπορική μα και άλλα ζητήματα. Άρα λοιπόν και αυτό έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία φέρνει τη χώρα κοντά στην Ευρώπη, από την Ευρώπη την ίδια έχει αποδειχθεί mm, εσφαλμένη. Άρα αυτό το διακύβευμα των εκλογών για το ΣΥΡΙΖΑ και ο δικό σα στόχο και σκοπό είναι το κόντεμα Μητσοτάκη, να το πω πολύ απλά. Όχι, αυτό, αυτό είναι, δεν είναι το διακύβευμα. Ναι. Αυτό είναι ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Είναι, είναι μια εξέλιξη που θα γίνει ούτω ή άλλως. Ο στόχο μα είναι να μπορέσουμε να αλλάξουμε την Ευρώπη για να γίνει μια Ευρώπη λιγότερη λιτότητα, mm -hmm. περισσότερων κονδυλίων για κλιματική προσαρμογή και μια Ευρώπη η οποία δεν θα λέει μισόλογα όσον αφορά στην Παλαιστίνη. Mm -hmm. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε δεκάδε χιλιάδε Παλαιστίνιου συνανθρώπου μα και κυρίω 70% yeah. γυναίκε και παιδιά να σκοτώνονται άμαχοι συνανθρώποι μα. Και η Ευρώπη να μην μπορεί να πάρει πρωτοβουλίε, να πάρει μια ξεκάθαρη θέση και απλά να παρακολουθεί, δηλαδή ποια είναι, ποια είναι τα ιδεώδη τη Ευρώπη, αν αυτή είναι η στάση μα, Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός χωρί προποθέσει τώρα. Και αυτό, ξέρετε, η αριστερά το πρεσβεύει στην Ευρώπη πάνω από πολλού άλλου. Κύριε Κασελάκη, σε, ποιο, σε, ποιο, σε ποια κοινοβουλευτική ομάδα θα είστε την επαύριο των ευρωεκλογών, Στο Left, στην Ευρώπη. Η... Θα συνεχίσει αυτό το α... φλερτ με του σοσιαλιστέ ή είναι... συμμετοχή. Α... Καταλαβαίνετε ναι, λίγο. Δεν, ναι. δεν είναι... Οι γέφυρε που έχτισε ναι. ο Αλέξη Τσίπρα με του σοσιαλιστέ και με του πράσινου ναι. είναι γέφυρε που προφανώ θα συνεχιστούν. Υπάρχουν πάρα πολλά στα οποία οι ιδέε μα συμπίπτουν ναι. και ειδικά όσον αφορά στην οικολογία, στο περιβάλλον, στου πράσινου. Θα σου το πω ξεκάθαρα ότι ε, ε, κάτι την άποψή μου όσο πιο παρεμβατικό το κράτο σε αυτά τα ζητήματα. Τόσο το καλύτερο. Mm -hmm. Δεν έχουμε επιλογή του. Βλέπουμε στην Ελλάδα με την πολιτική προστασία που επειδή δεν έγιναν 500 εκατομμύρια αντιπλημμυρικά έργα στην Θεσσαλία σήμερα εσείς οι Έλληνες φορολογούμενοι θα πληρώσουν 5 δισεκατομμύρια ζημία mm -hmm. για να μπορεί να υπάρξει αποκατάσταση όλων των διαστροφών. Είδα με προσοχή τα τρία πρώτα προεκλογικά μηνύματα που έβγαλε στον αέρα ο, ο ΣΥΡΙΖΑ Υγεία, καθημερινότητα, κυρίως, και τσέπη ε, των πολιτών, υγεία, ακρίβεια, φόρη. Ε, αυτό έχει να κάνει με το ότι ε, ε, είναι ένα μάθημα, ας πούμε, επιτρέψτε μου τη λέξη, για το κόμμα, μετά την αρνητική στρατηγική που έχει ακολουθήσει το, στις εθνικές εκλογές το 2019 και βγαίνετε μπροστά με θετικές προτάσεις και λιγότερη κριτική, τουλάχιστον σε αυτά τα σποτ. Ναι. Όχι, νομίζω ότι είναι σημαντικό, επειδή έχει προκύψει μια αλλαγή στον ΣΥΡΙΖΑ, ναι. να ξέρει η Ελληνίδα και ο Έλληνα ποια είναι η φιλοσοφία μας. Στην ακρίβεια, παραδείγματος χάρη, εμείς λέμε εκεί πέρα ότι πρέπει να υπάρξει 0% ΦΠΑ mm. στα βασικά αγαθά, ναι. στο ψωμί, στο γάλα. Ε, το βλέπετε ότι οι οικονομίε του κόσμου αυτή τη στιγμή συρρυκνώνονται. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο ο οποίο αγκομαχά. Βγαίνει αυτό, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω και βγαίνει. Mm. Και όχι μόνο βγαίνει, είναι εθνική ανάγκη. Δημοσιονομικά να... εννοώ αν βγαίνει. Βεβαίω και βγαίνει. Μα συγγνώμη, πώ είμαστε ανεπτυγμένη χώρα, εάν αφήνουμε του συμπολίτε μα να πεθαίνουν αντί να έχουν δημόσια υγεία και αν δεν μπορούν να αγοράσουν ψωμί και γάλα. Πώ. Για ποιο λόγο είμαστε στην Ευρώπη το 1981 άμα εκεί έχουμε καταλήξει, Μάλιστα. αυτό είναι το οικονομικό θαύμα. Να πάρθουν τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Και στο φορολογικό μείγμα, να ξέρετε, έχουμε προτείνει ξεκάθαρε αλλαγέ, οι οποίε αλλάζουν τη δομή τη οικονομική δραστηριότητα υπέρ τη επανεπένδυση τη επιχειρήση και υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπέρ των, χαμηλών, ε, των μισθωτών χαμηλού εισοδήματο. Ξέρετε, 53% των μισθωτών στην Ελλάδα έχουν εισόδημα 1.000 ευρώ το μήνα ή λιγότερο mm -hmm. μεικτά. Ναι. Πώ μπορεί κανεί να τα βγάλει πέρα με τέτοιο εισόδημα. Κύριε Πρόεδρε, ε, ήσασταν στο κλικί σήμερα το πρωί. Σήμερα στο πλαίσιο των προεκλογικών σα περιοδιών, σα έπιασε ο κόσμο να σα μιλήσει σε ένα νομό τη Μακεδονία για τη συμφωνία των Πρεσπών. Η ερώτησή μου είναι η εξή. το κόμμα σας πήρε μια πρωτοβουλία και κατέθεσε προσκύρωση στη Βουλή τα τρία πρωτόκολλα που ε, είναι σε κρεμότητα από τη συμφέρον των προσπών. Ε, γιατί τώρα πρέπει να ψηφιστούν, την ώρα που είδαμε τι προκλητικέ κινήσει από την γειτονική χώρα τη Βόρεια Μακεδονία. Μήπω αυτό στείλει ένα αρνητικό μήνυμα ότι εγώ σε προκαλώ, δεν ακολουθώ τη Συμφωνία των Προσπών και τι υποχρεώσει μου, αλλά εγώ ω Ελλάδα μετά έρχομαι και τι ψηφίζω. Για σα. απαντήσω, πιστεύω ότι η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει σε αυτό. Διότι αυτά τα πρωτόκολλα, τα μνημόνια, mm -hmm. τα οποία από τη συμφωνία, που Πρεσπό, στα τη συμφωνία των Πρεσπών, φέρνουν και υπογραφέ των υπουργών mm -hmm. τη Νέα Δημοκρατία. Ε, και πραγματικά έχουν μπερδευτεί για τη στάση τη Νέα mm -hmm. Δημοκρατία. Από τη μία, ε, μία υπουργό του λέει ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τα, με τα μνημόνια αυτά. Mm -hmm. Από την άλλη, λένε ότι δεν τα φέρνουν σε κύρωση στη Βουλή. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα για πάρα πολλού. Ε, συμπολίτε μας εδώ στην Κεντρική Μακεδονία και στην Δυτική, στην Δυτική Μακεδονία και στην Ανατολική Μακεδονία, το καταλαβαίνω. Τουλάχιστον, τουλάχιστον, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε και έχει μια ξεκάθαρη στάση στο ζήτημα αυτό. Mm -hmm. Πρέπει τουλάχιστον να παραδεχτούμε ότι η Νέα Δημοκρατία πολιτεύτηκε το 2019 με την πυρικεφαλαία, mm -hmm. ως μακεδονομάχη, λέγοντας ότι θα καταψηφίσουν ε, τη συμφωνία είτε σε εκείνη τη Βουλή είτε στην επόμενη Βουλή και ούτω καθεξής. Και μετά έχει προκύψει η κολοτούμπα της κολοτούμπας και στο τέλος τώρα ένα μπέρδεμα εω τι ακριβώς σκοπεύουν mm -hmm. να κάνουν. Ας μην υποτιμούν την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Ας μας πούν ξεκάθαρα. Είναι αυτή η συμφωνία εποφελής τον ελληνικό λαό ή είναι επιζήμια. Εάν είναι επιζήμια, ας την να αναιρέσουν. Είμαι σίγουρος ότι το mm -hmm. Βεμερό θα συμφωνήσει mm -hmm. με ενέρεση. Εάν είναι υποφελή, α την κυρώσουμε. Αλλά όπω λέει και στα αγγλικά, το μωρό δεν μοιράζεται στη μέση. Κύριε Πρόεδρε, μένω στο Κυλκή για να χαλαρώσουμε λίγο και το κλίμα. Ε, στο πλαίσιο τη περιοδία σα, πέσατε μπροστά στο προεκλογικό περίπτωρο τη Νέα Δημοκρατία. Μπήκατε, είδατε τον κόσμο. Πού θα δούμε και σχετικά, να, βλέπουμε και σχετικά πλάνα τώρα στην οθόνη μα, εκεί που είδατε τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Άλλαξα που κάνω, ε. Του κάνατε και αφιερώσει εκεί. Πού αποσκοπούσε αυτή η κίνηση, μήνυμα ήθελε να στείλει. Ε, να ξέρετε ότι δεν ήταν στοχευμένο αυτό. Ναι, δεν ήταν προγραμματισμένο. Όχι. Έτυχε. Ναι. Κυριολεκτικά περπατούσα σε εκείνο το δρόμο. Ήταν τα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία. Προ τιμήν του, οι άνθρωποι ήρθαν να με χαιρετήσουν και εγώ. Mm -hmm. Ήταν κοντά στην πόρτα και εγώ μπήκα μέσα. Του χαιρέτησα και του ευχήθηκα. Καλό αγώνα. Και ένα κύριο εκεί πήγε να μου φέρει τα καπέλα τη Νέα Δημοκρατία ναι. να τα... ω δώρο ναι. μαζί με το υλικό. Και του λέω: Ευχαριστώ πολύ, του λέω. Και έχετε ένα μάρκαδόρο. Και άφησα yeah. λοιπόν την. Του έκανα εγώ δώρο τα καπέλα. Έτσι, ένα ενθύμιο. <laughs> ένα ενθύμιο που με το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω σε όλη τη χώρα. Ότι παρά τον λόγο μου που έχετε ακούσει yeah. μερικέ φορέ, ο οποίο μπορεί να είναι ομό, και το συνειδητοποιώ, όταν βλέπω αδικία, όπω είναι στα τέμπη, που δεν υπάρχει δικαιοσύνη από την Βουλή, από την Δημοκρατία. Στον αρμόδιο υπουργό, ναι. αυτή η συγκάλυψη, όπω είναι στην τεράστια πίεση που υπάρχει στου νοσηλευτέ και στου γιατρού, οι οποίοι αγωνίζονται, είναι υποστηδεχομένοι και στου οποίου ξεσπά ο ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή από αγανάκτηση. Ε, προφανώ, μερικά πράγματα πρέπει να υποθούν, για να μπορέσει επιτέλου να ξυπνήσει το σύστημα. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν είμαι άνθρωπο ο είναι εδώ για να διχάσει mm -hmm. την κοινωνία. Θέλουμε όλοι οι Έλληνε με ομόνια να γίνουμε ο καλύτερο εαυτό μα. Και στο τέλο τη ημέρα, μόνο εμεί θα φτιάξουμε το σπίτι μα. Εδώ είμαστε στη Θεσσαλονίκη, κύριε Πρόεδρε, και συχνά στην πόλη. Ασχέτω αν εμεί τώρα τα λέμε για πρώτη φορά, ευελπιστώ στο μέλλον να τα πούμε πολύ περισσότερο. Αυτό είναι φορά. δέσμευση. Χαίρομαι πολύ ε, που θα έχουμε αυτή την ευκαιρία να ακούμε τι προτάσει σα, τι απόψει σα και τι θέσει σα. Τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε πολύ καλά, μια και συχνά. Υπάρχει μια διαφωνία για κάποια πράγματα που αφορούν το μέλλον τη. Ένα από αυτό είναι, ε, μία από αυτέ είναι το flyover, η νέα περιφερειακή που γίνεται. Ε, περιμένουμε και τι δικαστικέ εξελίξει στο Συμβούλιο τη Επικρατεία το Μάιο. Το άλλο είναι επίση διαφωνίε για την ανάπλαση τη διεθνού έκθεση. Πώ θα γίνει το έκθεσιακό κέντρο, πού θα γίνει, αν θα γίνει εδώ, αν πρέπει να φύγει έξω, αν θα γίνει χώρο πρασίνου. Εσεί τι λέτε για το μέλλον τη Θεσσαλονίκη και για αυτά τα έργα. Καταρχά, είναι μια πολυπολιτισμική πόλη που θα έπρεπε να ήταν επίκεντρο mm -hmm. όχι μόνο των Βαλκανίων, αλλά γενικότερα mm -hmm. της Ευρώπης στην περιοχή μας. Δεύτερον, έχω παρατηρήσει ότι αρκετή νεολαία φεύγει mm -hmm. από τη Θεσσαλονίκη και προς την Αθήνα και προς το εξωτερικό. Άρα αυτό πρέπει να αναστραφεί. Τρίτον, είναι μια πόλη που δεν κατατάσσεται στις καλύτερες πόλεις της Ευρώπης όσον αφορά στο πράσινο. Mm -hmm. Και αυτό λοιπόν πρέπει να mm. αλλάξει mm. άμεσα. Διότι ε, για να μπορέσει μια πόλη πλέον να είναι ανταγωνιστική, mm -hmm. πρέπει να παρέχει μια καλή ποιότητα ζωής, και ειδικά όσον αφορά στο, στο πράσινό της. Άρα, για την Καλαμαριά που είναι mm -hmm. κοντά. πρόσφατα στις... κιόλα την είχατε επισκεφτεί yeah, πριν yeah, με από. με την Δήμαρχο. Yeah. Σωστά. Ε, για την Καλαμαριά λοιπόν, ε, δεν πρέπει η Καλαμαριά ε, να γίνει ε, μια ε, μικρή. Ε, συνοικία ουρανοξιστών να. ή μεγάλων διαμερισμάτων και golden visas. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Λοιπόν, πρέπει να γίνει ένας δήμος και ένα μέρος που να είναι πνεύμας πρασίνου. Να μπορεί να προσθέσει στην ανάπτυξη της όλης της περιοχής. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να, ε, να φουγραζόμαστε τις τοπικές κοινωνίες. Δεν ναι. πρέπει να είμαστε αυταρχικοί όσον αφορά σε φαραωνικά έργα τα οποία... Ε, δεν έχουν ανταπόκριση mm -hmm. στι τοπικέ κοινωνίε. Άρα, εμεί ω κυβέρνηση θα σεβόμαστε τη βούληση των τοπικών κοινωνιών ε, και θα προσπαθούμε πάντα με ευαισθησία στο περιβάλλον και στον άνθρωπο και στην φιλοζωία να mm -hmm. μπορέσουμε να προωθήσουμε τι αλλαγέ που χρειάζονται. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ κύριε, ευχαριστώ. Που ήσασταν μαζί μα στην TV100. Δεσμευτήκατε ότι θα ξαναπούμε. Άρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Τις υποσχέσεις μου Να είστε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.